Γιγαντιαίο υδροθερμικό πεδίο ανακαλύφθηκε στα βάθη του Ειρηνικού ωκεανού. Το τεράστιο υδροθερμικό πεδίο αερισμού του βυθού της θάλασσας, στα σκοτεινά βάθη του Ανατολικού Ειρηνικού ωκεανού, είναι το θερμότερο και μεγαλύτερο πεδίο που έχει ανακαλυφθεί στην περιοχή μέχρι σήμερα. Επιπλέον, βρίσκεται σε ένα μέρος όπου οι επιστήμονες δεν περίμεναν να βρουν ενεργούς αεραγωγούς, για να μην αναφέρουμε ολόκληρο το σύστημά τους, εκατοντάδες μέτρα από τον άξονα της ηφαιστιακής κορυφογραμμής. Η ανακάλυψη θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατανόησή μας για τα συστήματα εξαερισμού και το ρόλο που παίζουν στα ωκεάνια οικοσυστήματα, λένε οι επιστήμονες. Το κοίτασμα ανακαλύφθηκε από μια ομάδα επιστημόνων χρησιμοποιώντας αυτόνομα υποβρύχια για να χαρτογραφίσουν τον πυθμένα της θάλασσας σε βάθη αφιλόξενα για τους ανθρώπους εξερευνητές. Σε δεδομένα που ελήφθησαν από το AUV Sentry του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Woods Hole, η ομάδα είδε μια περιοχή τεράστιων κόνων ύψους έως και 3 ορόφων, 2.560 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Αρχικά η ομάδα πίστευε ότι οι αεραγωγοί είχαν εξαφανιστεί, αλλά μια πιο προσεκτική ματιά έδειξε το αντίθετο. Μείναμε έκπληκτοι που όχι μόνο ήταν πολύ ενεργό το πεδίο, αλλά ήταν μεγαλύτερο σε έκταση και θερμότερο από οποιοδήποτε άλλο υδροθερμικό πεδίο γνωστό κατά μήκος αυτού του τμήματος της ανόδου του Ανατολικού Ειρηνικού που έχει μελετηθεί τα τελευταία 30 χρόνια, λέει ο θαλάσσιος γεωλόγος Ντανιέλ Φορνάρη από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole. Οι υδροθερμικοί αεραγωγοί φιλοξενούν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά οικοσυστήματα στη Γη. Πρόκειται για ανοίγματα στον πυθμένα της θάλασσας, όπου θερμότητα και χημικές ουσίες διαφεύγουν από το φλοιό του πλανήτη μας, που συνήθως συνδέονται με την ηφαιστιακή δραστηριότητα. Οι ίδιοι οι αεραγωγοί, τα ίδια τα νέφη εξαερισμού, μπορεί να είναι ζεστά, πάνω από 400 βαθμούς Κελσίου, αλλά η ζωή ευδοκιμεί στην άμεση γυθνίασή τους. Η περισσότερη ζωή στη Γη εξαρτάται από τον φωτοσυνθετικό τροφικό ιστό, αλλά στο βαθύ πελαγικό σκοτάδι η ζωή ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Οι χημικές ουσίες που εναποντίθενται από τους αεραγωγούς τροφοδοτούν το τροφικό ιστό που βασίζεται στη χημειοσύνθεση, χρησιμοποιώντας χημικές αντιδράσεις για την παραγωγή ενέργειας και όχι ηλιακού φωτός. Δεν είναι μόνο αυτή η εκπληκτική απόδειξη ότι η ζωή βρίσκει έναν τρόπο, αλλά αποκαλύπτει επίσης τον μηχανισμό με τον οποίο μπορεί να υπάρξει ζωή σε άλλους κόσμους, όπως στα παγωμένα φεγγάρια του ηλιακού συστήματος, Εγκέλαδος και Ευρώπη. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στα πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών. Υδροθερμικός εξαερισμός. Μια υδροθερμική οπή είναι μια ρογμή στον πυθμένα της θάλασσας, από την οποία εκενώνεται γεωθερμικά θερμενόμενο νερό. Οι υδροθερμικές οπές βρίσκονται συνήθως κοντά σε ηφαιστιακά ενεργά μέρη. Τα υδροθερμικά κοιτάσματα είναι πετρώματα και κοιτάσματα ορυκτού μεταλλεύματος, που σχηματίζονται από τη δράση υδροθερμικών αεραγωγών. Οι υδροθερμικοί αεραγωγοί υπάρχουν επειδή η Γη είναι και γεωλογικά ενεργή και έχει μεγάλες ποσότητες νερού στην επιφάνειά της και εντός του φλοιού της.
κάτω από τη θάλασσα. Οι υδροθερμικοί αεραγωγοί μπορεί να σχηματίζουν χαρακτηριστικά που ονομάζονται μαύροι καπνιστές ή λευκοί καπνιστές. Σε σχέση με την πλειονότητα των βαθέων υδάτων, οι περιοχές γύρω από τις υποθαλάσσιες υδροθερμικές οπές είναι βιολογικά πιο παραγωγικές, φιλοξενώντας συχνά πολύπλοκες κοινότητες που τροφοδοτούνται από τις χημικές ουσίες που διαλύονται στα υγρά των αεραγωγών. Τα χημιοσυνθετικά βακτήρια και τα αρχαία, η λέξη άρτσα προέρχεται από την αρχαία ελληνική αρχαία που σημαίνει αρχαία πράγματα. Ο μεταβολισμός τους αντανακλούσε την πρωτόγονη ατμόσφαιρα της γης και την αρχαιότητα των οργανισμών, μια περιοχή μονοκύτταρων οργανισμών. Αυτοί οι μικροοργανισμοί δεν έχουν κυταρικούς πυρήνες και επομένως είναι προκαριώτες. Τα άρτσα αρχικά ταξινομήθηκαν ως βακτήρια. Λοιπόν, τα χημιοσυνθετικά βακτήρια και τα άρτσα σχηματίζουν τη βάση της τροφικής αλυσίδας, υποστηρίζοντας διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των γιγάντων σωλήνων σκουλικιών, τα σκουλίκια σωλήνων σιμπογκλίνγκ, των αχιβάδων, των πεταλώνων και των γαρίδων. Τα γιγάντια σκουλίκια σωλήνων μπορεί να φτάσουν σε ύψος πάνω από 2 μέτρα, στα μεγαλύτερα είδη. Συχνά αποτελούν σημαντικό μέρος της κοινότητας γύρω από μία υδροθερμική οπή. Δεν έχουν στόμα ή πεπτικό σύστημα και όπως τα παρασιτικά σκουλίκια απορροφούν θρεπτικά συστατικά που παράγονται από τα βακτήρια στους ιστούς τους. Τα σωληνάρια έχουν κόκκινα λοφεία που περιέχουν αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη συνδυάζεται με το υδρόθιο και το μεταφέρει στα βακτήρια που ζουν μέσα στο σκουλίκι. Σε αντάλλαγμα, τα βακτήρια τρέφουν το σκουλίκι με νόσης άνθρακα. Ενεργή υδροθερμική αεραγωγή. Πιστεύετε ότι υπάρχουν στον Δία, το φεγγάρι της Ευρώπης και το φεγγάρι του Κρόνου Αγγέλαδος και εικάζεται ότι κάποτε υπήρχαν αρχαίες υδροθερμικές οπές στον Άρη. Βιολογία υδροθερμικών αεραγωγών. Η ζωή παραδοσιακά θεωρείται ότι οδηγείται από την ενέργεια του ήλιου. Αλλά οι οργανισμοί των βαθέων υδάτων δεν έχουν πρόσβαση στο ηλιακό φως. Επομένως, οι βιολογικές κοινότητες γύρω από τις υδροθερμικές οπές πρέπει να εξαρτώνται από τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στις κονισμένες χημικές αποθέσεις και στα υδροθερμικά ρευστά στα οποία ζουν. Ορισμένοι υδροθερμικοί οργανισμοί εξαερισμού καταναλώνουν τη συνεχή βροχή κυρίως οργανικών υπολοιμάτων που πέφτουν από τα ανώτερα στρώματα της θύλης του νερού. Αλλά μόνο με ένα τέτοιο σύστημα οι μορφές ζωής θα ήταν αραιές. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον περιβάλλοντα βυθό της θάλασσας, οι υδροθερμικές ζώνες αερισμού έχουν πυκνότητα οργανισμών 10.000 έως 100.000 φορές μεγαλύτερη. Η συνεχής βροχή κυρίως οργανικών υπολοιμάτων, γνωστή ως θαλάσσιο χιόνι, είναι ένα σημαντικό μέσο εξαγωγής ενέργειας από την πλούσια σε φως φωτική ζώνη στην αφωτική ζώνη πιο από κάτω, η οποία αναφέρεται ως βιολογική αντλία. Το θαλάσσιο χιόνι μπορεί να είναι μια σημαντική πηγή τροφής για τους οργανισμούς που ζουν στην αφωτική ζώνη, ιδιαίτερα για τους οργανισμούς που ζουν πολύ βαθιά στη στήλη του νερού. Δεδομένου ότι το φως του ήλιου δεν φτάνει σε υδροθερμικές αεραγωγές βαθαίων υδάτων, οι οργανισμοί σε υδροθερμικές αεραγωγές βαθαίων υδάτων δεν μπορούν να λάβουν ενέργεια από τον ήλιο για να πραγματοποιήσουν φωτοσύνθεση. Αντίθετα, η μικροβιακή ζωή που βρίσκεται στους υδροθερμικούς αεραγωγούς είναι χημιοσυνθετική. Θεωρία
της υδροθερμικής προέλευσης της ζωής. Η χημική και θερμική δυναμική στους υδροθερμικούς αεραγωγούς καθιστά τέτοια περιβάλλοντα εξαιρετικά κατάλληλα θερμοδυναμικά για τη διεξαγωγή διεργασιών χημικής εξέλιξης. Επομένως, η ροή θερμικής ενέργειας είναι ένας μόνιμος παράγοντας και υποτίθεται ότι συνέβαλε στην εξέλιξη του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της πρεβιωτικής χημίας. Ο Γκίτερ Βάχτερ Σέουζερ, καθηγητής εξελικτικής βιοχημίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέγγενμπαργκ στη Γερμανία, πρότεινε τη θεωρία του κόσμου σιδήρου θηδίου και πρότεινε ότι η ζωή μπορεί να προήλθε από υδροθερμικές οπές. Ο Βάχτερ Σέουζερ πρότεινε ότι μια πρώιμη μορφή μεταβολισμού προϋπήρχε της γενετικής. Με τον όρο μεταβολισμό εννοούσε έναν κύκλο χημικών αντιδράσεων που απελευθερώνουν ενέργεια σε μια μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλες διαδικασίες. Έχει προταθεί ότι η σύνθεση αμινοξέων θα μπορούσε να έχει συμβεί βαθιά στο φλοιό της γης και ότι αυτά τα αμινοξέα στη συνέχεια εκτοξεύθηκαν μαζί με υδροθερμικά υγρά σε ψυχρότερα νερά, όπου οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και η παρουσία ορυκτών αργύλου θα ενθάρρυναν το σχηματισμό πεπτιδίων και πρωτοκύτταρα. Η χημειοσυνθετική διαδικασία που παρατηρήθηκε στους υδροθερμικούς αεραγωγούς όχι μόνο ήταν κοινή για τον πλανήτη Γη σε όλη την ιστορία του, αλλά υποστηρίζει ότι αυτή η διαδικασία ήταν θεμελιώδης για όλα τα ζωντανά οικοσυστήματα που χρονολογούνται από την πρώτη γέννηση της ζωής, πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Σχετικές είναι οι 7 θεωρίες για την προέλευση της ζωής.